Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ στην αρένα του Μονομάχου, ο κύριος Ανδρέας Παπαλεξίου. Καθηγητής, πρώην λυκειάρχης, τον έχουμε σηκώσει τον πίνακα, του θέτουμε ερωτήσεις, αλλά δεν μπορούμε να τον πιάσουμε πουθενά. Τρεις είναι απέναντί του όρθιοι αυτή τη στιγμή, όλοι οι άλλοι ξαπλωμένοι κάτω, που να αντέξουν. Για να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Ανδρέας. Μεγάλη αγωνία, έχει συγκεντρώσει ως τώρα 51.436 ευρώ. Αγαπητοί υποψήφοι, μονομάχοι. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Να δούμε την κατηγορία. Γεωγραφία, εύκολη ή δύσκολη? Δύσκολη. Δύσκολη. Η επαρχία Ιτήλου του νομού Λακωνίας έχει πρωτεύουσα Α, τους Μολάους, Β, την Αρεόπολη, Γ, το Γήθιο. Α, τους Μολάους, Β, την Αρεόπολη, Γ, το Γήθιο. Σκέφτεστε και οι τρεις για 6 δεύτερο χρόνο μετράει από τώρα. Νάδες και βοήθειες και κύριε Ανδρέα, έχετε τον λόγο. Το Β. Το Β λέτε με σιγουριά? Ναι, ναι. Το Β λέει με σιγουριά ο κύριος Ανδρέας και η σωστή απάντηση είναι... Είναι βεβαίως το Β. Αρεόπολη. Στη Μάνη. Έχετε πάει? Έχω πάει. Λοιπόν. Αλλά με το Σμανιάτες τώρα ιστορικά με βοήθησε πάρα πολύ. Βέβαια. Έχετε αγωνία να δούμε λάθος απαντήσεις? Βεβαίως. Έχετε κάποια αγωνία? Κάποια αγωνία, ναι. Κάποια αγωνία έχουμε όλοι. Αν και πιστεύω ότι κανείς δεν θα. Από ό,τι είδα, ένας έκανε. Ήδη μας έκανε μια κίνηση. Κύριε Σαγγίρη, για να δούμε λάθος απαντήσεις. Είναι απίστευτο. Τρεις λάθος απαντήσεις. Είναι τρεις λάθος απαντήσεις. Κύριε Σαγγίρη. Απίστευτο. Νικητής, ο κύριος Ανδρέας νίκησε. Το ποσό να δω, 71.436 ευρώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. 71.436 ευρώ είναι το ποσό που κερδίζετε. Ξανά χειροκρότημα θα ήθελα. Ευχαριστώ. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που κερδίζει κάποιος μονομάχος εδώ στο παιχνίδι μας. Είναι καλό ποσό νομίζω. Έτσι, βέβαια μέχρι 120.000. Θα μπορούσατε μέχρι 120.000. Έχασα τον διπλασιασμό. Αν είχα τον διπλασιασμό. 71.000, για ξαναπείτε το γιατί όσο το λέω. 71.000 και... Τα ψηλά, θα μας αφήσετε τα ψηλά μου φαίνεται. Τα ψηλά για σας. Τα ψηλά για πένα. Για κέρασμα. 71, σαν το χώρο θα το λέτε συνέχεια. 71.536, 72, μην χάσουμε τον οργανισμό. Κύριε Ανδρέα, ήσασταν πάρα πολύ καλός παίχτης. Ευχαριστώ πολύ. Εντυπωσιακός, σταθερός. Στην τελευταία ερώτηση δεν το περιμένατε κι εσείς με την Αρεόπολη να φύγουν έξω, ε? Δεν το περιμένα όχι. Ήτσιλο, Αρεόπολης. Λοιπόν, από εκεί έκαναν τις εξορμήσεις τους οι Μαυρομιχαλαίοι. Τι θα κάνετε τώρα τα λεφτά? Τι θα κάνετε τα λεφτά? Αυτά τα λεφτά. Ναι, ναι. Τι σκέφτεστε, πώς θα τα αξιοποιήσετε? Γιατί είναι ένα καλό ποσό. Ένα είναι βέβαιο. Ναι. Ότι για τον εαυτό μου ναι. Δεν θα ξοδέψω κανένα ποσό. Ούτε το πιο μικρό. Γιατί έχω τρία παιδιά. Ναι, ναι. Τα οποία βρίσκονται, είναι σε ηλικία γάμου και καταλαβαίνετε. Εγώ θα σας προτείνω ναι. να τους πάρετε βιβλία και να τους αρχίσετε μάθημα. Ό,τι και να έχουν, ώστε αυτοί να έρθουν μετά στο μονομάχο και να τα πολλαπλασιάσουν, κυρίες και κύριοι. Ο καταπληκτικός μονομάχος μας, ο σούπερ παίκτης, ο καθηγητής μας, ο λυκειάρχης μας, πραγματικά έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι. 71.000 και κάτι ψηλά. Ένα θερμό χειροκρότημα για άλλη μια φορά και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε ποιος θα είναι εμείς εικόνες του κύριου Ανδρέα, να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος μονομάχος μας.